Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark.
Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου, είμαι η Στέλλα και ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Γράψτε μου κάτι αν έχετε πάει διακοπές ή αν περιμένετε να πάτε, πού έχετε πάει, έτσι να πάρουμε και εμείς ιδέες, πού σας άρεσε πάρα πολύ. Όλοι πραγματικά το εύχομαι για όλους, μα όλους να πάτε φέτος διακοπές, γιατί ξέρω με όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, ξέρω πόσο πολύ το έχετε ανάγκη. Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για το σημερινό βιντεάκι. Τι θα δούμε σήμερα? Είδατε από τα πλάνα λοιπόν, πήγα στο mall, έκανα μια βόλτα στο mall. Και οπωσδήποτε θα πάω, κάθε φορά που θα πάω στο mall, θα πάω στο Zara, με τη σειρά θα πάω στο Zara. Συνήθως καταλήγω στο Zara Kids, τα παιδικά, αγοράζω πάντα παιδικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάω για μένα αλλά καταλήγω στα παιδιά. Επίσης πήγα στο Zara Home, στο αγαπημένο μου διάφανο, το ξέρετε, το έχετε καταλάβει τώρα πάρα πολύ, ότι εκτός από το IKEA, ένα αγαπημένο μαγαζί που έχει έτσι διάφορα είδη σπιτιού, είναι το διάφανο. Έκανα και εκεί τη βόλτα μου. Γενικά πήγα και σε 2-3 μαγαζιά. Τώρα θα σας δείξω τι αγόρασα. Προτού όμως να σας δείξω τι αγόρασα στο Zara, θέλω να σας δείξω αυτό το καταπληκτικό κολιέ που μου έστειλε η εταιρεία Karativa και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική της χορηγία. Τα κοσμήματα έρχονται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, σε αυτό το κουτί. Έχει μέσα αυτό εδώ. Εντάξει, φαίνεται ήδη από το κουτί πόσο περιποιημένα είναι. Δεν έρχεται απλά σε ένα σακουλάκι. Οπότε για δωράκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ λοιπόν διάλεξα αυτό το κολιέ, το οποίο έχει τα γράμματα των παιδιών μου, Λέανδρος, Ορέστης και Βαλέρια. Μπορείτε βέβαια να γράψετε και όλο το όνομα, όπως είναι εδώ, θα σας το βάλω κάπου δίπλα για να το δείτε. Εμένα όμως μου άρεσε έτσι. Ωραία. Έχει μέσα μια καρτούλα για να γράψετε την ευχή σας, τις ευχές, αν είναι για δωράκι. Έχει σακούλα δώρου μέσα. Παιδιά, πραγματικά μόνο η συσκευασία δεν ξέρω πόσο πολύ αξίζει. Και ένα μπουκί για να βάλετε εδώ αν θέλετε το κόσμημά σας. Και σε αυτή την καρτούλα σας λέτε οδηγίες πώς να διατηρήσετε το κόσμημα και να το καθαρίσετε. Και εδώ έχει φέρει και αυτό εδώ το μικρό πανάκι για να καθαρίσουμε το κόσμημα. Πάρα πολύ ωραία συσκευασία, πραγματικά από τις λίγες εταιρείες που έχω δει να έχει τόσο πολύ περιποιημένη συσκευασία. Το σημαντικό είναι ότι έρχονται δωρεάν, έχει δωρεάν αποστολή. Υπάρχουν είδη κοσμημάτων όπως δακτυλίδια, σκουλαρικάκια, προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα δακτυλίδια, εξατομικευμένα κολιέ, κοσμήματα με ονόματα. Θα σας βάλω και δίπλα για να δείτε μερικά. Μπορείτε να βάλετε φωτογραφίες, γενέθλιες, πέτρες και τα λοιπά. Οπότε αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί μπορεί να φαίνεται το κόσμημα έτσι λίγο πιο προσωπικό και να βάλετε ένα δικό σας στοιχείο πάνω. Επίσης μου φέρανε και αυτό εδώ το κουτί, μουσικό κουτί, το οποίο είναι τέλειο, εννοείται ότι το έχω λατρέψει. Μαζί με μένα και η κορούλα μου, η Βαλέρια, και φυσικά θα πάει σε εκείνη το κουτί αυτό. Εντάξει, είναι τέλειο. Είναι καταπληκτικό. Και έχει μουσικούλα. Και μπαίνει εδώ το κολιέ σας, το δακτυλίδι, όταν θέλετε να το βγάλετε για να το φορέσετε πάλι την άλλη μέρα το πρωί. Εντάξει, νομίζω ότι για δωράκι είναι ό,τι καλύτερο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι MP3 και μπορείτε να στείλετε το τραγούδι που σας αρέσει εσάς. Εγώ επέλεξα το You Are My Sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy
When skies are gray, you'll never know, dear, how much I love you. Τα κοσμήματα καρατίβα είναι, όπως είδατε, είναι φτιαγμένα από το S925 Silver, που σημαίνει ότι το γράφει και πίσω το κόσμημα, άρα είναι ασήμι. Είναι πάρα πολύ ωραία σε ποιότητα. Όπως είδατε, η συσκευασία είναι καταπληκτική και αυτό φυσικά που εγώ έχω λατρέψει, εκτός από το μουσικό κουτί, έχω λατρέψει ότι μπορούμε να γράψουμε πάνω στα κοσμήματα και όλα τα ονόματα από τους αγαπημένους μας, ημερομηνίες και διάφορα έτσι όμορφες στιγμές που θέλουμε να μείνουν για πάντα, εκτός από τη μνήμη μας χαραγμένα, να μείνουν και κάπου σε κάποιο κόσμημα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, εμένα μου αρέσουν κάτι τέτοιο. Οπότε εγώ διάλεξα αυτό το σχέδιο, φυσικά εσείς μπορείτε να διαλέξετε ό,τι σας αρέσει. Και αν θέλετε και εσείς λοιπόν να επιλέξετε κάποιο κόσμημα από καρατίβα, με τον κωδικό STELLA έχετε έκπτωση 15%. Όλα τα κοσμήματα έρχονται χωρίς έξοδα αποστολής. Οπότε ρίξτε μια ματιά, θα σας αφήσω εγώ κάτω στο κουτί της περιγραφής όλα τα links για να δείτε και το Instagram και την εταιρεία, για να μπείτε να ρίξετε μια ματιά μήπως σας αρέσει και εσάς κάτι από την εταιρεία Καρατίβα. Και πάμε λοιπόν να σας δείξω τι αγόρασα από το Ζάρα. Αγόρασα λοιπόν από το Ζάρα αυτό εδώ το φόρεμα που βλέπετε, το οποίο, παιδιά, εγώ όταν μου αρέσει κάτι, επειδή δεν βρίσκω εύκολα ρούχα λόγω της κοιλιάς και τα κιλά γενικά, αλλά τα περισσότερα εμένα είναι στη κοιλιά, οπότε όταν βρίσκω κάτι που με κολακεύει, το παίρνω σε όλα τα χρώματα που βγάζει. Το συγκεκριμένο λοιπόν το φόρεμα το έχω βολευτεί, το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ και το πήρα και σε πράσινο. Είναι σε στυλ πουκαμίσα, έχει κουμπιά, οπότε μοιάζει με πουκάμισο και συνεχίζει κάτω και γίνεται έτσι λίγο πιο φρουφρού. Μ' αρέσει πάρα πολύ, κολακεύει. Άρα το συγκεκριμένο φόρεμα είναι πάρα πολύ άνετο, είναι πολύ δροσερό το ύφασμα και μπορείτε να το βάλετε για όλες τις ώρες πραγματικά τώρα το καλοκαίρι. Το έχω πάρει και σε αυτό εδώ το πράσινο. Είναι αυτό εδώ λοιπόν. Έχει και τη ζωνούλα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, θα σας αφήσω και τιμές δίπλα για να δείτε. Αυτό δυστυχώς δεν είναι σε προσφορά, είναι από τη νέα παραλαβή που έχουν φέρει τα Ζάρα, αλλά πραγματικά δεν, εγώ στην προσφορά δεν μπορούσα να βρω κάτι και υπάρχουν πάρα πολύ ωραία ρούχα. Μπορείτε να βρείτε και τώρα με τις εκπτώσεις, έχει καταπληκτικά μπλουζάκια, φορέματα, καλοκαιρινά, στενά, αυτές τις ολόσωμες φόρμες, έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα και σε πολύ καλή τιμή, αλλά εγώ δυστυχώς δεν βρίσκω, οπότε στην καινούρια παραλαβή συνήθως βρίσκω, γιατί είναι η αρχή, οπότε είναι και όλα τα νούμερα, είναι και τα πιο μεγάλα νούμερα και έτσι δεν βρήκα κάτι στην προσφορά και πήρα στη νέα παραλαβή, οπότε πήρα το ροζ αυτό και σε πράσινο, το έχω βολευτεί πάρα πολύ, πραγματικά είναι δροσερό, το συνιστώ σε όλα τα κορίτσια που είστε έτσι ζουμερά κορίτσια, να το πάρετε, να το αγοράσετε λοιπόν, είναι τέλειο για το καλοκαίρι. Από το Ζάρα πήρα και αυτό εδώ το μπλουζάκι, είναι από την Basic σειρά από το Ζάρα. Το έχει σε πάρα πολλά χρώματα, εγώ το πήρα και σε μαύρο, φούξια και μαύρο λοιπόν, και κατά καιρούς αγοράζω συνήθως αυτά τα μπλουζάκια και το χειμώνα, και πέρσι είχα πάρει κάτι τιγρέ, κάτι και άλλα χρώματα, το έχω πάρει και σε λευκό, είναι έτσι βολικά για το σπίτι, για κάθε μέρα κτλ. Πήγα στο Διάφανο και εντάξει, εκεί πέρα πάλι τα θέλω όλα, θέλω να τα αγοράσω όλα, πραγματικά, αλλά αυτή τη φορά αγόρασα και χάρηκα πάρα πολύ όταν τα είδα, γιατί εγώ έχω μπουκαλάκια, έχω πάρει από το Lidl μπουκαλάκια για το λάδι, που είναι με σπρέι, να σου πω την αλήθεια δεν βολεύουν πάρα πολύ, μόνο το θες να ψεχάζεις λίγο που δεν θέλεις πάρα πολύ λάδι, αλλά στην καθημερινότητα για να μαγειρεύεις, για να βάζεις πάνω στο φαγητό, δεν βολεύουν τόσο καλά. Οπότε μόλις τα είδα αυτά τα μπουκάλια μου άρεσαν τόσο πολύ, γιατί ψάχνω κάτι αντίστοιχα και έχω βρει μόνο στο Amazon. Αυτά εδώ λοιπόν τα μπουκαλάκια για το λάδι είναι τέλεια. Πήρα 3, σε λεπτάκι.
Έβρισκα εγώ κατά καιρούς, γιατί έψαχνα τέτοια μπουκάλια, ήταν πάρα πολύ ακριβά. Ήταν πολύ ακριβά και εγώ τα ήθελα γυάλινα και με λίγο περισσότερο, μεγαλύτερο άνοιγμα μπροστά, ώστε όταν μαγειρεύεις ή να ρίξεις πάνω στις σαλάτες καθημερινά λοιπόν, και το ήθελα λίγο πιο μεγάλο, γιατί συνήθως έβρισκα αυτά. Έβρισκα αυτό το μέγεθος που είναι το πιο μικρό. Αυτό λοιπόν είναι 500 ml και αυτό είναι 330. Πήρα ένα για το λάδι και τα άλλα δύο τα πήρα το ξύδι, το κανονικό το ξύδι και το μιλόξιδο. Να τα έχω έτσι πάνω στο μπάγκο της κουζίνα. Πολύ, είναι πάρα πολύ οικονομικά. Το μεγάλο έχει 5,49 μείον 20% που έχει τώρα. Και τα μικρούλια έχουν 4,99, 5 ευρώ, μείον 20%, άρα πάει 4 ευρώ το μεσαίο μπουκάλι και έχει ακόμα ένα πιο μικρό. Οπότε και τα τρία νομίζω πλήρωσα 12 ευρώ. 12 ευρώ και για τα τρία. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία, σίγουρα θα τα δείτε και σε ένα βιντεάκι όταν εκεί στην κουζίνα. Γιατί τα περισσότερα βιντεάκια τώρα είναι στην κουζίνα, όπως τα έχετε δει. Λοιπόν, αυτά και από το διάφανο και εννοείται πήρα μόνο τα μπουκαλάκια μου και έφυγα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση εκεί πέρα πάντα όλο και κάτι θέλω και λέω εντάξει Στέλλα, πάρε τα μπουκάλια σου γιατί αυτά χρειάζεσαι μόνο. Να μην πάρουμε έτσι υπερβολές, να πάρουμε πράγματα που πραγματικά τα χρειαζόμαστε και θα μας διευκολύνουν έτσι την καθημερινότητα και φυσικά να είναι και κάτι όμορφο. Οπότε, αυτά πήρα από το Ζάρα. Πήρα και δύο μπλουζάκια για τη Βαλέρια μου, τα έχω βάλει για πλήσιμο αυτά, τα έχω μέσα στο πλυντήριο. Και τώρα λοιπόν θέλω να σας δείξω από το φαρμακείο, τι αγόρασα, μάλλον τι αγοράζω, ποια είναι τα αγαπημένα μου αντιλιακά που δεν τα αλλάζω με τίποτα πραγματικά, αν και κατά καιρούς για να πάρω και κάτι πιο οικονομικό, πάω και παίρνω και άλλες εταιρείες, λίγο πιο οικονομικές, αλλά αυτά πραγματικά θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, και αφού αγόρασα αντιλιακά, από το φαρμακείο μου δώσανε δώρο και αυτή τη τσάντα που είναι της Fresider, είναι τσάντα θαλάσσης, εντάξει συμπαθητική τα έλεγα, και ξεκινάω λοιπόν να σας δείξω με τη σειρά αντιλιακό La Roche-Posay. Θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα μαζί με τα Fresider. Αυτό είναι το αγαπημένο μου αντιλιακό με 50 δίκτυ προστασίας. Αφήνει μάτ αποτέλεσμα, πραγματικά δεν γυαλίζει και εγώ γι' αυτό το λατρεύω αυτό το προϊόν. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι μυρίζει τέλεια, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι από τα αντιλιακά δηλαδή που όταν το φοράς σου φτιάχνει τη διάθεση, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Δεν γυαλίζει, έχει τα γνωστά UVA, UVB υψηλής προστασίας κτλ. Οπότε θεωρώ ότι είναι νούμερο 1 για μένα πάντα, έτσι, που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία στο πρόσωπό μου. Οπότε αν εσείς έχετε έτσι κανονική προσμικτή επιδερμίδα και δεν θέλετε να γυαλίζει ή να τρέχει το αντιλιακό, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Τώρα, αυτό το χρησιμοποιώ συνήθως όταν πάμε στη θάλασσα ή όταν θέλω να πεταχτώ να πάω λίγο στο σούπερ μάρκετ, να πάρω τα παιδιά από το σχολείο και τα λοιπά, έτσι στην καθημερινότητα λοιπόν. Όταν όμως πάω στη δουλειά και θέλω όμως να κάνω λίγο μακιάζ, θα βάλω τις Fresider, το αντιλιακό με χρώμα, και αυτό είναι εξαιρετικό. Έχω δοκιμάσει και άλλες εταιρείες που βγάζουν αντιλιακά με χρώματα, σαν αυτό παιδιά δεν υπάρχει. Και αυτό πάλι έτσι έχει μια βελούδινη υφή όταν το φοράς, δεν τρέχει, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και για το χρώμα είναι εμένα δηλαδή που είμαι και στα Ρένια, μου ταιριάζει πάρα πολύ. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει και σε άλλες επιδερμίδες, νομίζω ότι στρώνει ωραία και παίρνει το τόνο της επιδερμίδας. Κάπως έτσι νομίζω ότι γίνεται. Εξαιρετικό προϊόν. Εάν θέλετε πραγματικά να βάλετε, να κάνετε ωραίο μακιάζ το πρωί, χωρίς να φοράτε όμως make-up, για να έχει και δίκτυ προστασίας, αντιλιακό δηλαδή, να σας προστατεύει, να πάρετε τις Fresider, είναι super super τέλειο. Αν μου έρχεται τώρα ας πούμε ένα δεύτερο προϊόν που θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα τσικ καλύτερο από αυτό, είναι τη Shiseido. Δηλαδή όταν υπάρχει σε προσφορά,
θα βρείτε τη Shiseido στα Hondo Center. Η Shiseido λοιπόν βγάζει πολύ ωραία πούδρα, είναι έτσι σε μπλε χρώματα compact, μπλε συσκευασία έχουν αυτά. Τα προϊόντα είναι εξαιρετικά. Και αυτό επίσης η πούδρα της στρώνει πάρα πολύ ωραία, κάνει καταπληκτικό μακιάζ, δεν το συζητώ, αλλά επειδή η τιμή είναι λίγο πιο ψηλή, έρχεται μετά από αυτό το προϊόν λοιπόν, έρχεται αυτό εδώ της Frezy Derp. Δηλαδή δύο προϊόντα που το ένα το αγοράζω συνήθως όταν το βρίσκω σε προσφορά, αυτό το αγοράζω λίγο πιο συχνά. Πάρα πολύ αγαπημένο προϊόν, το φοράω χειμώνα καλοκαίρι, γιατί και το χειμώνα πρέπει να φοράμε αντιλιακό. Και συνεχίζω με Λαρός Ποσέ για το σώμα. Γαλάκτωμα λοιπόν, ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος, πολύ υψηλής αντιλιακής προστασίας, επίσης 50 δείκτη προστασίας. Το συγκεκριμένο είναι φτιαγμένο από χαρτόνι, οπότε μειώνει κατά 75% τη χρήση πλαστικού. Εμένα μου αρέσει γιατί δεν έχει άρωμα, οπότε μπορεί να το χρησιμοποιούν και οι άντρες. Αυτό είναι δηλαδή και για σώμα και για πρόσωπο. Δεν αφήνει καθόλου λευκά ίχνη, καθόλου, οπότε μπορούμε να το φορέσουμε και καθημερινά, πηγαίνοντας στις δουλειές μας ή στις υποχρεώσεις μας, και χωρίς δηλαδή να κολλάει και να φαίνεται αυτό το λευκό που αφήνουν τα περισσότερα αντιλιακά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αγαπημένο λοιπόν, Λαρός Ποσέ. Για το πρόσωπο, για το σώμα, επίσης και για τους άντρες όπως σας είπα. Και για τα παιδάκια πήρα αυτό εδώ της Frezy Derm, ένα καταπληκτικό αντιλιακό. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε και όταν βγαίνουν τα παιδάκια έτσι πως είναι βρεγμένα από το νερό, χωρίς να τα σκουπίζουμε. Είναι τέλειο, βάζουν τα παιδιά και μόνα τους, βοηθάνε ο ένας τον άλλον τώρα που έχουν μεγαλώσει τα διδυμάκια μου. Και πολύ αγαπημένο προϊόν, γιατί όπως ξέρετε όταν έχεις και 2 και 3 και 4 παιδιά και πηγαίνοντας στη θάλασσα λοιπόν, ξέρετε πως είναι να βάζουμε μικρά παιδάκια στη θάλασσα. Οπότε τα δύο προϊόντα πραγματικά μας κάνουν τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Ψεκάζεις λοιπόν, χωρίς να σκουπίζεις, τέλεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει και καταπληκτικά. Εμένα τα δικά μου τα παιδάκια το έχουν αγαπήσει, το έχουν λατρέψει αυτό το προϊόν, πραγματικά. Συνεχίζω με ένα επίσης πολύ αγαπημένο προϊόν, το σαπούνι για το πρόσωπο της Απιβίτα. Είναι με λεβάντα, είναι εξαιρετικό, είναι και για πρόσωπο και για μάτια. Ξεβγάζει πάρα πολύ και το μακιάζ, πολύ ωραία και το μακιάζ. Προτούμενο έγκυος, πριν πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, είχα και τη τάση, εγώ επειδή έχω έτσι λιπαρή επιδερμίδα, είχα τη τάση και έβγαζα σπυράκια τότε, έπαιρνα το πράσινο το σαπούνι της Aven, το πράσινο, εξαιρετικό και αυτό, σε περίπτωση που έχετε την τάση για ακμή. Τώρα όμως που μετά τις εγκυμοσύνες άλλαξε πάρα πολύ το δέρμα μου, βέβαια, μπορεί να είναι και αφυδάτωση επειδή δεν χρησιμοποιώ κρέμες και θεραπείες, γενικά μάσκες κτλ. Δεν χρησιμοποιώ πολύ συχνά, οπότε παίζει να είναι και μια αφυδάτωση που δεν έχω τόσο πολύ λιπαρότητα. Οπότε ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ίσον ρητίδες. Τέλος πάντων, πρέπει μου φαίνεται να ξεκινήσω λίγο και εγώ να βάλω και βιταμίνες και πεπτίδια και διάφορα τέτοια, γιατί εκτός από το σαπούνι και το αντιλιακό, άντε και μια κρέμα τη νύχτα, δεν φοράω, δεν βάζω έτσι πάρα πολύ συχνά, οπότε πρέπει να ξεκινήσω σιγά σιγά να κάνω και έτσι skin care πιο εντατικά. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο σαπούνι λοιπόν, πρωί βράδυ, εξαιρετικό. Εάν δεν έχετε τη τάση για ακμή και έχετε έτσι μεικτή προς κανονική επιδερμίδα, το συνιστώ ανεπιφύλακτα, είναι σούπερ τέλειο. Δηλαδή, και εσείς που δεν μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά και να βγάζετε το ένα και να βγάζετε το άλλο, με ένα σαπούνι τα κάνετε όλα. Γιατί είναι και για πρόσωπο και για μάτια. Εξαιρετικό προϊόν. Και πάμε για το τελευταίο που είναι αυτό εδώ το σαμπουάν, το Εξέσιο. Όσοι παίρνατε λοιπόν το Εξέσιο, έχει αλλάξει συσκευασία, γιατί παλιά ήταν σε ένα διάφανο μπουκάλι που φαινόταν έτσι μέσα. Τώρα το κάνανε έτσι μαύρο. Το Εξέσιο λοιπόν, παιδιά, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο σαμπουάν εκεί έξω για τριχόπτωση, για λιπαρότητα. Καλά, για λιπαρότητα νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Πραγματικά καθαρίζει πάρα πολύ το τριχωτό του κεφαλιού. Το καταλαβαίνεις λοιπόν ότι απορροφά όλο αυτό. Φαίνεται όταν λούζεσαι και κρατάει έστω και μια μέρα. Γιατί όσοι έχετε λιπαρά μαλλιά, ξέρετε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχετε λουστεί το πρωί και το βράδυ που αν είναι να βγαίνετε πρέπει να ξαναλουστείτε. Δυστυχώς
Αυτό έχει το, όσοι έχουμε λιπαρό μαλλί, το γνωρίζουμε, σχεδόν κάθε μέρα πρέπει να λούστεις. Τέλος πάντων, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο σαμπουάν, είναι σαν μάσκα, βγαίνει εδώ λοιπόν και βάζουμε σε όλο το μαλλί, στο τρικωτό κάνουμε λίγο άπαλό μάσας και το αφήνουμε 20 λεπτά. Πραγματικά κάνει δουλειά, όντως μετά βλέπεις, αν έχεις λεπτά μαλλιά, τα βλέπεις λίγο πιο, δίνει λίγο όγκο, τα βλέπεις, βλέπεις τη τρίχα λίγο πιο σκληρή. Μόνο αν έχετε πιο ξηρά μαλλιά, αυτό θα σας τα κάνει, δεν είναι για σας, είναι κυρίως όσοι έχετε λεπτά μαλλιά, λιπαρά μαλλιά, για να τα φουντώσει λίγο και να τα κάνει πιο ξηρά. Γιατί απορροφά πάρα πολύ την λιπαρότητα, πραγματικά. Είναι λίγο τσιπημένο θα έλεγα, γι' αυτό και εγώ δεν το παίρνω πολύ συχνά, γιατί αυτό κάνει 20 ευρώ. Οπότε θα το δείτε ότι το παίρνω που και που, αλλά πραγματικά κάνει δουλειά. Θα σας κάνω όμως ένα βιντεάκι, ένα update για τη λιπαρότητα, για την τριχόπτωση που είχα κάνει ένα παλαιότερα, είχα κάνει ένα βίντεο που σας έχω δείξει εκεί κάποια προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά, με έχουν βοηθήσει αρκετά, αλλά θα κάνω άλλο ένα βίντεο, περιμένω όμως να περάσουν οι 6 μήνες, γιατί δεν μπορείς να έχεις άποψη μετά από ένα μήνα σε όλα τα προϊόντα αυτά, αλλά δεν έχεις δώσει και το χρόνο στη τρίχα, στο μαλλί να εκδηλωθεί, να δεις τις καινούριες φύτρες κτλ. Οπότε θέλει λίγο ένα χρόνο αυτό, γι' αυτό και δεν έχω κάνει εκεί κάποιο άλλο βιντεάκι να σας πω το αποτελέσματα και αν είδα εγώ διαφορά. Πάντως θέλει υπομονή, θέλει υπομονή και επιμονή και ό,τι μπορείτε, εκτός από τα προϊόντα που αγοράζουμε και μασκούλες σπιτικές κτλ. Αυτά. Οπότε, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ, που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Εμείς θα το πούμε σε ένα καινούριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Μην ξεχάσετε να χαμογελάτε, μην χάσετε την πίστη. Σίγουρα έρχονται καλύτερες μέρες. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά.